να αισθάνονται ασφαλείς. Με απότομη προσγείωση προειδοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα, απαντώντας τις μονότονες απειλές του Ερντογάν και των υπουργών του ότι θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά. Θα το ξαναπώ εδώ πέρα, από τη Θράκη, από την Κομωτινή. Δεν υπάρχει διάλογος με το παράλογο. Και όσοι φωνασκούν πως τάχα θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά, ένα μονάχα σκεφτούν ότι κάποια νύχτα μπορεί εκείνοι να ξυπνήσουν και ξαφνικά να προσγειωθούν απότομα στη σκληρή πραγματικότητα. Μιλώντας στην Κομωτινή, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στο διάλογο, αλλά απορρίπτει τις απειλές και είναι ικανή και έτοιμη να προστατεύσει τα σύνορά της, ενώ διεμήνυσε ότι οι προσπάθειες της Τουρκίας να εντάξει τη μουσουλμανική μειονότητα στα αναθεωρητικά της σχέδια πέφτουν στο κενό. Η μουσουλμανική μειονότητα ζει αρμονικά κάτω από την κοινή ιδιότητα του Έλληνα και του Ευρωπαίου πολίτη. Του πολίτη ο οποίος συμμετέχει και πρέπει να συμμετέχει ισότιμα και δυναμικά παντού. Στην εκπαίδευση, στην περίθαλψη και στην απασχόληση. Γι' αυτό και αρνείται να γίνει άβουλο πιόνι στη σκακέρα της διχόνοιας, όπως επιδιώκουν κάποιοι εκτός συνόρων. Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό, η κυβέρνηση Biden έστειλε προσέγγιση στο Κογκρέσο τη συμφωνία για την αναβάθμιση και πώληση F-16 στην Τουρκία μαζί με πυρομαχικά, αλλά και τη συμφωνία για πώληση των υπερσύγχρονων αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35 στην Ελλάδα. Η Ουάσιγκτον να προτιμάει κάποιες ισορροπίες μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία με τα F-16. Η άποψη από τους φίλους μας και στο Κογκρέσο και άλλους αναλυτές ότι επειδή δώσανε την ειδοποίηση, γιατί την δώσανε την ειδοποίηση πρώτα στην Ελλάδα για τα F-35, δεν μπορούσαν να μην ειδοποιήσουν ή τουλάχιστον να προχωρήσουν τη διαδικασία κάπως για τα F-16, γιατί φοβούνται αντίδραση ότι οι Τούρκοι, αν έπαιρνε μόνο η Ελλάδα ειδοποίηση για τα F-35, θα αντιδρούσαν με μια καινούρια κλιμάκωση. Το όχι των Ελληνοαμερικανών βουλευτών και του Φιλέλληνα γερουσίας τη Μενέντες πάντως βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Ο γερουσιαστής ο Μενέντες δεν περίμενε να έρθει το αίτημα για την Τουρκία. Το σκότωσε επί τόπου. Δηλαδή, πριν φτάσει το τουρκικό αίτημα, είπε ότι καλύτερα μην το στείλετε. Αντιτίθεμε στεναρά στην προτινόμενη από την κυβέρνηση Biden πώληση νέων αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει να υπονομεύει το διεθνές δίκαιο, να αγνοεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους δημοκρατικούς κανόνες και να επιδεικνύει ανησυχητική και αποσταθεροποιητική συμπεριφορά στην Τουρκία και ενάντια σε γειτονικούς συμμάχους του ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Ελλάς Journal, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, θα επισκεφθεί στις 20 Φεβρουαρίου την Αθήνα, πραγματοποιώντας μια στρατηγική σημασίας περιοδία σε Ελλάδα-Τουρκία και Ισραήλ, ενώ όπως όλα δείχνουν θα διεξαχθεί και συνάντηση 3-1 μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου και Αμερικής.